Την απόφαση να ακυρώσει για δεύτερη φορά τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε ο Υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, ακούγοντας ουσιαστικά την οργή των πολιτών της χώρας του εναντίον του Σέρβου τενίστα, ο οποίος βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την απέλασή του. Έκανα σήμερα χρήση της εξουσίας μου σύμφωνα με το μεταναστευτικό νόμο για να ακυρώσω τη βίζα του κυρίου Τζόκοβιτς για λόγους υγείας και σωστής τάξης στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος. Ο δικαστής Άντονι Κέλλι, ο οποίος τη Δευτέρα είχε δικαιώσει τον Τζόκοβιτς, ήταν αυτός που αποφάσισε προσωρινά να μην απελαθεί ο Σέρβος τενίστας, παραπέμποντας την υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Προς το παρόν ο Νόλε είναι ελεύθερος, αλλά από αύριο θα είναι πάλι περιορισμένος σε συγκεκριμένο χώρο. Νωρίτερα θα δώσει νέα κατάθεση στην υπηρεσία μετανάστευσης. Οι Αυστραλοί έχουν κάνει πολλές θυσίες κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας και δικαίως αναμένουν ότι το αποτέλεσμα αυτών των θυσιών θα προστατευθεί. Αυτό κάνει ο Υπουργός λαμβάνοντας αυτή τη δράση σήμερα. Ο Σέρβος βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με τριετή απαγόρευση εισόδου στην Αυστραλία, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να πάρθει την Κυριακή. Κάτι που προκαλεί ανησυχία στην πλευρά Τζόκοβιτς, καθώς το Αυστραλιανό Open ξεκινά τη Δευτέρα και πιθανή καθυστέρηση της απόφασης θα τον θέσει οριστικά εκτός τουρνουά. It's not a good situation. I'm not going to sit here and start kicking Novak whilst he's down. I said it the other day. It's not a good situation for anyone. Η πλευρά του Σέρβου νούμερο 1 στον κόσμο άσκησε έφεση ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην Αυστραλία και να αγωνιστεί στο τουρνουά, βασίζοντας την υπερασπιστική γραμμή της σε μια αναφορά του Υπουργού Μετανάστευσης ότι η πιθανή παραμονή του Τζόκοβιτς στη χώρα θα προκαλούσε ενθουσιασμό στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, κάτι που σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει καμία βάση για να οδηγήσει στην απέλασή του.